Λοιπόν, έρχομαι εδώ πέρα παρέα αγκαλιά με πράγματα τα οποία τα είχα πάρει από το Look Fantastic. Συνεχίζω να κάνω τα buy or not buy guides του Look Fantastic. Αφενός γιατί δεν θέλω να ασχολούμαι με μία θεματική όταν έχει να κάνει με έναν retailer, γιατί τώρα το δεδομένο διάστημα νομίζω ότι μου πάνε περισσότερο τα buy not buy. Αφετέρου γιατί πιστεύω ότι τα βλέπει περισσότερος κόσμος, έχουν περισσότερα views, ο κόσμος τα αγαπάει, είναι κάτι που θα κάνω κι εγώ μέσα στο content το δικό μου, οπότε why not? Ήρθα εδώ με πράγματα τα οποία έχω αγοράσει στο Look Fantastic. Θα ήταν και άλλα, θα ήταν και αρώματα. Αλλά τελικά θα γίνει ξεχωριστό βίντεο αυτό με τα αρώματα. Γιατί πολύ απλά η ACS φρόντισε να μην λάβω την παραγγελία μου από το Look Fantastic εγκαίρως. Έχουν 5 μέρες καθυστερήσεις. Οπότε θα προχωρήσω ευθύς αμέσως, χωρίς να σας καθυστερώ περισσότερο. Να σας δείξω τι έχω αγοράσει και τι όχι, και τι να αγοράσετε και τι να αφήσετε από το Look Fantastic. Να σας υπενθυμίσω ότι ο κωδικός που θα δείτε στο κουτί πληροφοριών από κάτω δίνει έξτρα έκπτωση στις αγορές από το Look Fantastic, στις ήδη υπάρχουσες εκπτώσεις. Μπαίνει ένα καπέλο τύπου 15%, 12%. Και σε ό,τι έχει έκπτωση και σε ό,τι δεν έχει έκπτωση. Θα ξεκινήσω από κάτι το οποίο το είχα δει πολύ καιρό, σας το έχω προλογίσει, δεν σας το έχω δείξει όμως. Και μιλάω, παιδιά, για την L'Oréal, την Paradise, την Skin Paradise, η οποία προφανώς στην Ελλάδα δεν έχει έρθει, γιατί η σειρά η Paradise ήρθε σαν ecstatic στην Ελλάδα. Δεν ξέρω τι φάση έχει παίξει και αν υπάρχει στην Ελλάδα με άλλη ονομασία. Ξέρω όμως ότι το συγκεκριμένο προϊόν είναι τέλειο. Θα σας πω πού με βόλεψε, πού δεν με βόλεψε και ποιος ενδεχομένως με βολέψει. Είναι μια ενυδατική με χρώμα, η οποία έχει 61% στη συστατικά skincare μέσα. Δεν είναι δηλαδή ένα απλό foundation, ούτε μια κρέμα ακριβώς. Είναι ένα mix in between. Το οποίο έχει και SPF 20. Είναι λοιπόν μια ενυδατική με χρώμα, η οποία λειτουργεί και πάρα πολύ ωραία σαν foundation. Έχει αρκετή κάλυψη, δεν θα έλεγα ότι δεν έχει κάλυψη. Έχει αρκετή κάλυψη, βέβαια. Θα την ήθελα λίγο πιο ενυδατική για τη δική μου ξηρή επιδερμίδα. Κανονικές μεικτές και λιπαρές θα την αγαπήσετε. Είναι λίγο μη τόσο ενυδατική για την ξηρή μου επιδερμίδα. Και αν δεν έχω κάνει πλούσια αντιλιακή προστασία από κάτω, με αφυδατώνει γιατί απορροφάται πάρα πολύ εύκολα. Δεν με αφυδατώνει, προσοχή, δεν με αφυδατώνει η φύση της. Απλά δεν είναι όσο αρκετά ενυδατική θα την ήθελα. Αλλά το αποτέλεσμά της, το φινίδισμά της και γενικότερα όλη της η φύση μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι το Tinted Water Moisturizer στην απόχρωση Fair 3, που είμαι light medium. Είναι πολύ περίεργη η ρύθμιση των αποχρώσεων. Καταλαβαίνω τι παίζει. Εγώ πάντως τώρα που είμαι light medium και έχω μαυρίσει λίγο στο πρόσωπο, φοράω την medium Fair 3. Περνάω στο επόμενο προϊόν, το οποίο είμαι so and so, γιατί άλλο λέει, άλλο κάνει. Είναι το Rimmel London Radiance Brick. Το οποίο είναι ένα multi-tonal shimmer powder, το οποίο έχει μέσα και bronzer και highlighter και είναι shimmer. Εγώ το βρήκα πιο πολύ highlighter παρά bronzer, όχι εντάξει. Δεν ξέρω, ενώ μου άρεσε σαν φόρμουλα, δεν μου άρεσε η απόχρωσή του. Παρότι πήρα το medium, παιδιά, το 02, γιατί όταν το πήρα ήμουν πολύ πιο λευκή και λέω θα μαυρίσεις λίγο, πάρε το medium. Δεν μου έβγαλε το χρώμα που περίμενα και αυτό που έβλεπα στο pot, μου βγήκε πάρα πολύ ανοιχτόχρωμο. Δεν μου άρεσε η απόδοση του glitter που είχε μέσα. Δεν ήταν πολύ ψηλό. Σε γενικές γραμμές ήταν λίγο αποκαρδιωτικό και δεν το αγάπησα. Το δούλεψα και με σφιχτό πινέλο και με πολύ ελαφρύ. Με λίγο πιο ελεύθερο τέλος πάντων πινέλο. Δεν με βοήθησε. Δεν. Σε γενικές γραμμές και δεν μου άρεσε ιδιαίτερα. Σε αντίθεση με το Bye Bye Pores της It Cosmetics. Το οποίο όπως έχετε δει και στο βίντεο με το λιάνισα. Το λιανίζω και το λατρεύω. Είναι εξαιρεσίο. Περνάω σε κάτι άλλο το οποίο δεν θυμάμαι αν έχετε δει. Μπορεί να το έχετε δει σίγουρα στο βίντεο με τον SSR και μιλάω για τις Eye Sparkle Shadows της Bobbi Brown. Αυτή εδώ, παιδιά, είναι η Moonstone. Μιλάμε για μια εκπάγλου καλονής και εκπληκτικής μεταλλικότητας σκιά. Έχω δύο τέτοιες, έχω την Moonstone και άλλη μία. Η μεταλλικότητά τους και η λάμψη τους είναι από άλλο πλανήτη. Είναι multidimensional, είναι πολλαπλής τέλος πάντων οπτικής λάμψη. Είναι εξαίσιες, είναι εξαιρετικές, μπορούν να μπουν με τα πάντα, στα πάντα για τα πάντα. Είναι πολύ ωραίες αυτές οι σκιές, δεν ξεβάφουν εύκολα γιατί μεταφέρεται παντού αυτό το glitter. Τόσο λαμπερό και τόσο εξαίσιο που δεν με νοιάζει καθόλου. Δεν πάω να γεμίσω glitter μέχρι το αυτοκίνητο, δεν με νοιάζει καθόλου. Το Yves Saint Laurent, το συγκεκριμένο το κραγιόν, καμία σχέση με τη συνεργασία με την Yves Saint Laurent, ακριβώς γιατί, παιδιά μου, αυτό το κραγιόν δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Εγώ στο τέλος θα γίνω ambassador της Yves Saint Laurent στο εξωτερικό. Γιατί τα προϊόντα, τα νου και όλα αυτά που δεν υπάρχουν στην Ελλάδα, εγώ τα παίρνω, τα αγοράζω γιατί τα αγαπάω, εντάξει. Το 311 είναι το καλύτερο κραγιόν που έχω δοκιμάσει από άποψη απόχρωσης από την Yves Saint Laurent, γιατί είναι ο ιδανικός συνδυασμός μεταξύ nude, rose και mauve. Δυστυχώς τα περισσότερα nude που έχω της Yves Saint Laurent είναι τόσο ροζ, τόσο ροζ, που πάντα αναρωτιόμουν τι ψύχος είναι αυτή που έχει ο οίκος με τα ροζ κραγιόν. Σε σημείο που όλα του τα nude έβγαιναν ροζοπά. Και αυτό βγαίνει ροζοπό, αλλά είναι
η ισορροπία του τέτοια μεταξύ μοβ, νουντ και ροζ που το κάνει να φαίνεται λίγο πιο neutral. Βέβαια, έρχονται και άλλα καινούργια κραγιόν. Δεν λέω τίποτα άλλο, δεν ακούσατε τίποτα από μένα. Συνεχίζω αυτό που κάνω χωρίς να δίνω περισσότερα hints. Αλλά το συγκεκριμένο δεν υπάρχει πουθενά στην Ελλάδα. Το βρήκα μόνο στο Look Fantastic και σε κάποια ευρωπαϊκά μαγαζιά τα οποία δεν στέλνουν όμως στη χώρα μας. Απόχρωση 3-11. Σε εμάς θα βρείτε νομίζω μέχρι την 3-10 που έψαξα για να το ξαναγοράσω. Και το ξαναγόρασα πριν το κάνω βίντεο γιατί ξέρω ότι θα το εξαφανίσετε. Τέτοιες είστε. Και τέτοιοι είστε. Είναι η Velvet Slim Radical, δεν είναι ούτε matte ακριβώς αλλά ούτε και λαμπερό, είναι velvet το αποτέλεσμά του. Περνάω και στο επόμενο το οποίο δεν είναι ακριβώς κραγιόν, είναι balm κραγιόν, το έχετε δει στο βίντεο με τον SSR. Είναι το balm κραγιόν της Chantecaille, το οποίο έχει γύρω στα 45 ευρώ και όχι 70 που λέγω στο προηγούμενο βίντεο. Είναι πολύ ακριβό μεν. Είναι η απόχρωση Prairie Smoke, δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα σε stock, μου άρεσε πάρα πολύ όταν το είδα στα swatches. Μου άρεσε ακόμα περισσότερο όταν το είδα από κοντά. Δεν ξέρω αν ανταποκρίνεται στα θέλω ενός ανθρώπου που θέλει να αγοράσει ένα κραγιόν και δεν διαθέτει περισσευούμενο budget. Εάν διαθέτει όμως περισσευούμενο budget και θέλει να τα σκάσει, θα τον ικανοποιήσει απόλυτα. Η λάμψη του, ακριβώς επειδή είναι balmy, είναι απερίγραπτη. Είναι gloss, balm, κραγιόν μαζί. Πάρα πολύ ωραίο. Και με το ιδανικό matte lip liner. Μπράβο, είσαι καλύτερη. Την έκανε την τύχη σου. Τώρα από προϊόντα skincare αγόρασα το 20% Niacinamide Serum από την Inkylist, το οποίο δεν είναι κακό, αλλά δεν ταιριάζει στην επιδερμίδα μου γιατί είναι για ξηρές, για λιπαρές επιδερμίδες. Βοηθάει πάρα πολύ στην εξισορρόπηση της λιπαρότητας και αυτά και εμένα με τσάκισε, με αφυδάτωσε. Σαν Niacinamide δουλεύει πάρα πολύ ωραία, αλλά απευθύνεται σε άλλους τύπους επιδερμίδας. Εάν λοιπόν είστε λιπαρές και θέλετε σέρουμ μια συναμίδης, νομίζω ότι θα σας βολέψει πάρα πολύ αυτό. Το επόμενο που έχετε δει και στο βίντεο με τον SSR επίσης είναι το Iconic, το Rollaway Glow, το οποίο είναι ένα υγρό highlighter, το υγρό highlighter της Iconic, αλλά αυτή τη φορά είναι σε roll-on και βοηθάει λίγο περισσότερο στην έκρηση προϊόντος και στην τοποθέτηση προϊόντος, ακριβώς γιατί είναι λίγο πιο συγκεκριμένη η ποσότητα που βγαίνει και δεν είναι με τον dropper που θα πέσει σίγουρα πολύ παραπάνω. Οπότε εγώ το προτιμώ αυτό. Τώρα αν θέλετε να αγοράσετε ή δεν βρίσκετε το Iconic, το highlighter στο roll-on, δεν υπάρχει πρόβλημα. Είναι η ίδια φόρμουλα και με το υγρό, απλά το υγρό έχει τον dropper και βγαίνει λίγο παραπάνω ποσότητα. Θέλει πολύ προσοχή. Το roll εμένα με βόλεψε πάρα πολύ όμως, που είμαι και τζαμής σε γενικές γραμμές. Κάτι το οποίο εξίσου ξέρετε ότι αγαπώ πάρα πολύ και αγοράζω και ξαναγοράζω και πήρα και τρίτο είναι το High Glam Concealer της Denona. Ελαστικότατο concealer, ελαστικότατο concealer, ιδανικό για όλους τους τύπους επιδερμίδας. Νομίζω όμως ότι οι μεγάλες ηλικίες και οι ξηρές επιδερμίδες θα το λατρέψουν γιατί είναι ενυδατικό, λαμπερό και πάρα πολύ ελαστικό χωρίς να είναι κολλώδες ελαστικό όπως ήταν ας πούμε το It Cosmetics ή το NYX ή το. Πώς το λέγανε εκείνο της Ordinary, το ελαστικό που μου άρεσε πάρα πολύ. Πάρα πολύ ωραία, ίδια συνωμοταξία και φιλοσοφία concealer. Αυτό είναι πιο λεπτόρευστο, λιγότερο κολλώδες, πολύ ελαστικό όμως ταυτόχρονα. Το αγάπησα πάρα πολύ αυτό το concealer. Έχω απόχρωση 3, 5 και 9 τώρα προσφάτως, την οποία 9 δεν τη βλέπω εδώ γιατί θα τη φορέσω πιο βαθιά στο καλοκαίρι. Γιατί ναι, μπορεί εγώ να γυρίζω αυτά τα βίντεο 2 Αυγούστου, αλλά για μένα είναι τώρα αρχίζει το καλοκαίρι στο μαγαζί. Αυτό εδώ είναι τη Olaplex, το Clean Volume Detox Dry Shampoo. Το οποίο δεν μου άρεσε στην αρχή. Γιατί θεώρησα ότι δεν βρήκα να κάνει κάτι στα μαλλιά μου που να τα κάνει να φαίνονται πιο φρέσκα και μη άλουστα. Και σε γενικές γραμμές δεν. Αλλά την πάτησα όπως την πατάει ο μέσος άνθρωπος που βαριέται. Δεν διάβασα σωστά τις οδηγίες. Βασικά δεν είχα διαβάσει καθόλου τις οδηγίες, μιλώ ψέματα. Θέλει 15-20 δευτερόλεπτα με το που το τοποθετήσει στα μαλλιά σου να κάνει αυτό το πράγμα. Μασάζ και ενεργοποιείται σε 30 δευτερόλεπτα από τη στιγμή που το βάζει. Και κάπως έτσι δούλεψε. Γιατί όταν το βάζα απευθείας, δεν έλεπα τίποτα. Και λέγαμε δουλεύουνε, ακόμα άλλωστε φαίνομαι. Με δουλεύουνε! Και είναι και όλα μπλεξ και ακριβό! Εάν λοιπόν θέλετε κάτι τέτοιο, είναι πάρα πολύ ωραίο. Έχει πάρα πολύ ωραίο φυσικό αποτέλεσμα. Επίτηδες χαθεί στα μαλλιά μου, άλλωστε για να δω τι θα κάνει. Τελικά εγώ το χρησιμοποιούσα λάθος. Δεν ήταν κακό προϊόν. Με ρωτάτε συνέχεια για τα γοργονέ μου νύχια. Τα γοργονέ μου νύχια αυτά είναι ένα εξαιρετικό βερνίκι της OPI. Πάρα πολύ σταθερό. Τα είχα 4 μέρες, 5 έτσι. Και είμαι στο μαγαζί, νερά όλη την ώρα. Είναι πάρα πολύ σταθερό. Έχει σπάσει ελάχιστα και αυτό από δική μου βλακεία. Θα σας βάλω ποια σειρά είναι ακριβώς. Έχω 3 τέτοια βερνίκια και είναι το ένα πιο όμορφο από το άλλο. Είναι της OPI. Θα τα βρείτε στο κουτί πληροφοριών. Αλλά ένα γοργονέ που είχα στα προηγούμενα βίντεο και το πιο όμορφο, σταθερό και εξαιρετικό κόκκινο που έχω κάνει ποτέ, σταθερό κόκκινο, είναι παιδιά της Nail Sync. Είναι το Nail Sync, το Lovely, το οποίο είναι κόκκινο και είναι gel. Αυτά εδώ είναι τα βερνίκια. Αυτό είναι το Nail Sync που βλέπατε, το glass holographic, πολύ διακριτικό. Αυτό είναι αυτό που φοράω τώρα.
χωρίς βάση, το φοράω σκέτο, θέλει και μια βασούλα για να κάτσει καλύτερα. Είναι το You had me at hello. Halo βασικά, όχι hello. Αυτό είναι πέρλα επίσης, δεν ξέρω αν φαίνεται στην κάμερα. Είναι το Can Control. CTRL με Can Control με τέλος πάντων. Και αυτό επίσης πέρλε. Καμπινεδί, Sage Simulation λέγεται. Και το κόκκινο που σας έδειχνα που φοράω και έχω παραγγείλει διπλό είναι το Gel Effect. Εντάξει, είναι απόχρωση St. James. Αλλά το τελευταίο προϊόν το οποίο αγάπησα πιο πολύ από όλα, ακόμα και από αυτό το κόκκινο μανό το οποίο το ξαναπαρήγγειλα, παιδιά, παρήγγειλα και δεύτερο γιατί δεν μου έστανε το ένα, ήθελα και δεύτερο, είναι αυτό εδώ. Την είχα κατακράξει όταν την είδα να κυκλοφορεί γιατί λέω, αλλά είμαι ένας άνθρωπος του Art Nouveau κινήματος, είμαι τεράστιος φαν εκείνης της εποχής, της τέχνης εκείνης της εποχής, της κωμωδίας και της ζωγραφικής και του κινήματος της τέχνης εκείνης της εποχής. Πεθαίνω και έχω Αλφόνς Μουχά στο σπίτι μου, ακριβώς γιατί αγαπώ την Art Nouveau. Μου αρέσει η απεικόνηση που έχει η Art Nouveau, μου άρεσαν τα χρώματα της Art Nouveau εποχής και όταν την είδα αυτή την παλέτα το θεώρησα μια ξεπέτα της Αναστασία Beverly Hills, αλλά όταν την χρησιμοποίησα και την έπιασα στα χέρια μου το μετά νιώσα πικρά. Γιατί είναι τόσο εύκολη το να δουλέψει, το pigmentation της είναι on fleek, αναμειγνύεται εξαιρετικά και χωρίς concealer, παιδιά. Είναι πραγματικά από τις παλύτερες καλέτες, Είναι από τις καλύτερες παλέτες που έχω πιάσει στα χέρια μου το 2023. Τα μεταλλικά της είναι εκτυφλωτικά, τα μάτια της είναι ευκολοδούλευτα και αναμειγνύονται χωρίς να δημιουργούν πρόβλημα. Υπάρχει το kickback, το ότι βάζεις το πινέλο μέσα και πετάγεται σκόνη, αλλά δεν πέφτει στο μάτι. Είναι εξαιρετική φόρμουλα, πανέμορφη, πολύ ωραία συσκευασία, πολύ ωραίο θέμα. Μετά νιώσα που την κορόιδεψα όταν βγήκε, γιατί την αγάπησα. Αυτά ήταν τα buy or not buy από Look Fantastic. Πάρα πολύ σύντομα θα έρθει και ένας αντίστοιχος οδηγός με αρώματα από το Look Fantastic. Αυτό το βίντεο είναι η δεύτερη φορά που το γυρίζω, το γύρισα πριν. Δεν είχα ρυθμίσει σωστά το φακό και απλά είχα κόψει το μισό μου κεφάλι. Και φαίνονταν μόνο το πηγούνι μου μιλάει. Μπορείτε να μπείτε στο κουτί πληροφοριών και να βρείτε τα link από όλα τα προϊόντα όσα υπάρχουν σε στόκ ακόμα. Αλλά να ξέρετε ότι σε γενικές γραμμές, στο link που θα βρείτε στο κουτί πληροφοριών από κάτω, ό,τι βρείτε σε αυτό το link που είναι η λίστα που παίρνει έκπτωση, παίρνει και την έκπτωση μου έξτρα που σας δίνει συν 12%. Μιλάμε για εκτός που αγγίζουν το 30-40% σχεδόν στα πάντα και σε πολύ μεγάλα brands. Εάν έχετε πάει κάπου διακοπές και το βλέπετε τις παραλίες, θέλω να μου γράψετε από πού βλέπετε αυτό το βίντεο. Το βλέπω από την παραλία στην Καρδαμίλη, την στούπα Καλαμάτας, το Κίτσι Κροπίας. Οπουδήποτε και αν είστε, θέλω να μου το γράψετε από κάτω, γιατί εγώ δεν θα πάω πουθενά φέτος και γουστάρω να παίρνω θετική ενέργεια από την καλοπέρα στον άλλον. Φιλιά πολλά.